Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το να στεκόμαστε, το να κοιτάξτε να δείτε, κυρία μου. Αν θέλετε να έρθετε εδώ πέρα και να κάνετε φασαρία, είναι δικαίωμά σας, αλλά το ίδιο δικαίωμα έχω και εγώ να μιλήσω σε αυτούς οι οποίοι θέλω να ακούσω. Δημοκρατία το ένα, σας άκουσα, σας απάντησα, δημοκρατία και το άλλο. Δεν έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να πλησιάσει τον κύριο Πρωθυπουργό για να θέσει τα ερωτήματά του. Δηλαδή πρέπει να πει ότι είναι η κόρη του Νίκου του Πλακιά και η αδερφή των Διδήμων και η ξαδέρφη της ξαδέρφης για να πλησιάσει να κάνει μία ερώτηση. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Ντροπή. Σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά και μία νηψιά να προφυλακίζουν και την κόρη τους. Εγώ ντρέπομαι που ζω σε αυτό το κράτος. Η επικοινωνία που έπρεπε να γίνει έχει γίνει σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακριβώς. Yeah. Όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι λένε ότι δεν, προφανώς αυτό δεν είναι με κάποια πολιτική ευθύνη. Ήταν ένα ζήτημα της φοράς που ήθελε να κάνει τη συγκεκριμένη, ας πούμε, να επιβάλλει την τάξη. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε από πάνω. Δεν, δεν γνώριζε ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, αυτό ήθελα να πω, με προλάβα. Ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν. Ναι, δεν γνώριζε, είπε ο γνώριζε. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση γνώριζε. Ο τρόπος αντίδρασης ήταν το λιγότερο, έτσι, μια αλαζονία και μια διάθεση να μην ακουστεί η φωνή ενός ανθρώπου, γιατί πέρα από το χειροκρότημα σε μια συγκέντρωση υπάρχει και η διαμαρτυρία. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι κανένας πολιτικός δεν θέλει να του χαλούν μια προεκλογική συγκέντρωση η οποία μπορεί να έχει παλμό, μπορεί να έχει χειροκροτήματα, μπορεί να έχει θετικές, εν πάση περιπτώσει, αντιδράσεις για τον ίδιο και τα μηνύματα που θέλει να στείλει. Συμβαίνουν όμως και αυτά. Θα ήταν πολύ προτιμότερο να αφήσει τις κοπέλες να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Εξάλλου είδαμε και στο βίντεο. Και τα κορίτσια δεν. Και να τις συναντήσει, ναι, μετά. Ναι. Αλλά τις βγάλαν από τη συγκέντρωση όταν άρχισαν να φοράνε τις φανέλες για τα Τέμπη. Ναι. Όταν κατάλαβε η ασφάλεια ότι είναι για τα Τέμπη, τους πήρε διακριτικά και τους πήγε σηκώτου στην άκρη. Ναι, είπαμε τα Τέμπη. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να θάβεται. Δεν πρέπει να ακούγεται η λέξη, δεν πρέπει να ακούγονται διαμαρτυρίες, να μην γίνεται συζήτηση στα προεκλογικά τραπέζια, αλλά και γενικότερα στη δημόσια σφαίρα. Αυτό έτσι βολεύει, αλλά είμαστε, νομίζω, ένα κράτος δικαίου, παραμένει η χώρα μας ένα κράτος δικαίου, και το αίτημα αυτό για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι ένα αίτημα το οποίο όντως εδώ αξίζει κανείς να υποστηρίζει ότι πρέπει να πάει μέχρι τέλους. Και έχει αξία, και είδαμε και το βίντεο με τον πατέρα της κοπέλας και γνωστό βεβαίως και των άλλων δύο παιδιών, ο οποίος τι να πει, πώς αισθάνεται, ότι αισθάνεται υπερήφανος για την κατάσταση αυτή την οποία βιώνει, μέσα στο κράτος που βιώνει. Σκοτώσαν τα παιδιά και του προπυλακίσαν το άλλο. Ναι. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, εγώ να σημειώσω απλώς, γιατί μου το επισήμανε τηλεφατής, είναι σωστή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτοί που χειροκροτούσαν, είναι ένα ζήτημα. Χειροκροτούσαν τι λες, την αντίδραση του κ. Μητσοτάκη. Ναι. Το κρατάω. Είναι σωστή η παρατήρηση. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Ναι, ξέρουμε όμως και ειδικά σε συγκεντρώσεις ότι υπάρχουν και οι βασιλικότεροι του βασιλέως, έτσι. Αυτοί οι οποίοι. Υπάρχουν μερικά πράγματα που όμως είναι. Δηλαδή, ο ρόλος του κλακαδόρου, ας πούμε, τους υπερβαίνει. Ο θάνατος. Ναι, η αξιοπρέπεια της ηλικιωμένης. Αυτά είναι σημαντικότερα από τους κλακαδόρους. Γι' αυτό και λέω, υπάρχει ανάγκη σεβασμού του πολίτη από την εξουσία του. Πρέπει να μας σέβονται.